Κύριο Τσιρόνη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Φαίνεται λίγο το θέμα τι δουλειά έχει ένας Υπουργός Περιβάλλοντος στο επαγγελματικό επιμελητήριο που έχει επιχειρήσεις. Είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα, το οποίο πολύ γρήγορα θα καταλάβετε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Υπάρχουν δεκάδες επιχειρηματικά θέματα γύρω του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Θα κάνω τον κόπο ακροθυγώς να πω 2-3 θέματα. Παραδείγματος χάρη, η κυρία Μπηγιανάκη, η ανακύκλωση είναι ένα μεγάλο επιχειρηματικό θέμα. Εμπλέκονται άνθρωποι του κυρίου μας. Αυτό λοιπόν που σας λέω είναι ένα θέμα είναι αυτό. Ένα θέμα είναι τα πράσινα κτίρια, που είναι επίσης θέμα μας αφορά και έχουμε κάνει πολύ σπουδαία δουλειά σαν επιμελητήριο. Έχουμε θέματα που αφορούν τον κλάδο ασφάλισης, γιατί ζητάμε από τον Υπουργό να γίνει υποχρεωτική ασφάλιση όλης του περιβάλλοντος, που αφορά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Άρα, με λίγα λόγια, πολύ γρήγορα προσπάθησα να σας πω τα επιχειρηματικά θέματα του Υπουργείου είναι πολύ μεγάλα. Είναι μεγάλη χαρά τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Πρώτα απ' όλα γιατί θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια από το 1983 και μετά που ερχόμουν εδώ πέρα ως ασφαλιστής να βγάλω την άδειά μου, να συμπληρώσω τα χαρτιά μου, να ψηφίσουμε κάποτε, πότε. Ψήφισα. Και βέβαια αναλογίζομαι αν φυσικά είχα παραμείνει μέλος και δεν είχα κλείσει τη δουλειά μου. Μάλλον δεν θα ήμουν υπουργός, γιατί δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ με την πολιτική. Είναι και αυτά τα παράδοξα της ζωής, το να ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς, όταν πολλές φορές τυχαίνει από την κρίση να αναγκάζεσαι να εγκαταλείψεις κάτι που έκανες πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι δεν είμαι κάποιος άλλος που πατέρα, είμαι το δημαστικό σωλήνα. Είμαι άνθρωπος της αγοράς και γι' αυτό θα σας μιλήσω όπως μίλαγα τόσα χρόνια. Τρία θέματα για να μην κουράσω και να δώσουμε χρόνο, αν θέλετε, να γίνουμε και σε ερωτήσεις ενημερωτικές για όλα τα θέματα του Υπουργείου. Νομίζω ότι ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή το επιμελητήριό σας. Το πρώτο θέμα που ενδιαφέρει άμεσα είναι το θέμα της επαγγελματικής αστικής ευθύνης σε περίπτωση επέλευσης περιβαλλοντικού κινδύνου. Είναι μια οδηγία ευρωπαϊκή που θα έπρεπε να έχει ήδη εφαρμοστεί. Κοιτάμε να εφαρμόσουμε. Ξέρετε βέβαια ότι σε αυτά τα πράγματα πάντα υπάρχει μια κακή νοοτροπία ότι αυτό προκαλεί μια επιβάρηση. Αυτό που θα αντιμετωπίσουμε τους από την αγορά είναι ότι επιβαρύνουμε με ένα ακόμα χαράτσι τη δραστηριότητά τους. Η πραγματικότητα, ξέρετε εσείς, τουλάχιστον όσοι είσαστε στο δικό μας κλάδο, τον ασφαλιστικό, είναι τελείως αντίθετη. Η ασφάλιστρα που εισπράττει κάποιος από την αστική ευθύνη δεν είναι χρήματα που επιβαρύνουν, γιατί αυτά ουσιαστικά που κάνουν είναι να ισομοιράζουν ένα κίνδυνο. Τα ίδια χρήματα ακριβώς και πολλαπλάσια μπορώ να πω δίνουν οι ίδιες αυτές εταιρείες όταν επέρχεται ο κίνδυνος. Την δίνουν σε υπέροχα δικαστικά έξοδα, γιατί είναι αγκασμένες αυτές να πηγαίνουν ως υπόλογοι για την αστική τους ευθύνη, τα δίνουν σε αποζημιώσεις. Τα δίνουν ουσιαστικά, και να μην αναφέρω αυτά που χρεώνεται το κοινωνικό σύνολο, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε αυτή η ευθύνη. Και υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες κλείσανε, αφήσανε μια μεγάλη καταστροφή και όλοι οι άλλοι ως κοινωνία πληρώνουν την αποθετική ζημία. Ένας επιπλέον λόγος για να συμφέρουν αυτά τα συμβόλαια είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες κατοχυρώνονται έναντι κακόπιστων διεκδικητών, οικολογιζόντων. Γιατί όταν υπάρχει συμβόλαιο αστικής ευθύνης, τότε είναι εύκολο να συμπεράνει κανένας ποια είναι τα όρια της ευθύνης της εταιρείας έναντι περιβαλλοντικού κινδύνου και ποια δεν είναι. Και άρα, άσχετες, κακόπιστες, εκβιαστικές διεκδικήσεις πηγαίνουν κατευθείαν στην ασφαλιστική εταιρεία που έχει την τεχνογνωσία της αντιμετωπίσει. Και ο τρίτος λόγος που συμφέρουν αυτά τα συμβόλαια και κανονικά δεν πάντα έχουν όλες τις επιχειρήσεις χωρίς την υποχρέωση του κράτους, είναι το γεγονός ότι όταν υπάρχει αντίο συμβόλαιο, η ίδια η ασφαλιστική εταιρεία δρά ως θεματοφύλακας και συμβουλεύει τον πελάτη της σε κάποιο σημείο που μπορεί να έχει μια αμέλεια. Που αυτή τη στιγμή αυτό δεν γίνεται. Έχουμε μελέτες περιβαλλοντικότητας, έχουμε αποφάσεις, αλλά στην πραγματικότητα ξέρετε πολλές φορές μέσα στη ροή της επιχείρησης αυτά τα πράγματα παραγνωρίζονται, δεν τηρούνται και μετά χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, όπως κάνουμε πολύ απλά όταν δεν έχουμε πυροσβεστήρα σε περίπτωση κινδύνου πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ως κλάδος πρέπει να συμμαχίσουμε με το Υπουργείο, να εδραιώσουμε την αγκαιότητα να υπάρχουν τα συμβόλαια αυτά, ώστε να μπορέσουμε
να διασφαλίσουμε και την κοινωνία, να μοιράσουμε αυτό, διότι ο κύριος υπάρχει, το ατύχημα θα συμβεί, το ξέρουμε όλοι. Και να διασφαλίσουμε και τους επιχειρηματίες, μοιράζοντας αυτό το κίνδυνο με ορθολογιστικό τρόπο. Ένα άλλο ζήτημα που θέλω να σας μιλήσω είναι το ζήτημα της πράσινης οικονομίας. Σήμερα οι περισσότεροι από όσους έχουμε επιχειρήσεις δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε την επιχείρηση μας ενεργειακά πιο αποδοτική, να έχουμε μια σημαντική οικονομία που ενώ ξέρουμε ότι θα έρθει λόγω της κρίσης δεν κάνουμε το βήμα να κάνουμε αυτή την επένδυση. Ενημερώνω λοιπόν ότι θα ανοίξουν και τα προγράμματα και στο ΕΣΠΑ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια, και εγώ εδώ πέρα μπορεί να είμαι αρρωγός, αν και είναι και άλλων υπουργείων, να έχουμε μια κοινή στάση ώστε να μπορέσουμε αυτά που λέμε τα safe projects, αυτά δηλαδή τα οποία ούτως ή όντως όταν το κάνεις παίρνεις πίσω τα χρήματα από την εξοικονόμηση, να τα βρούμε και μέσα από ένα σύγχρονο, μια σύγχρονη λογική χρηματοδότησης που λόγω της κρίσης ξέρετε ότι αυτό πράγμα έχει ατονίσει. Θα ασχοληθώ λίγο περισσότερο με ένα τελευταίο ζήτημα, το ζήτημα της κυκλικής οικονομίας. Η κυκλική οικονομία σήμερα είναι παγκόσμια, όχι μονάχα είναι ένας από τους 17, είναι το 10ο στόχος του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά έχει γίνει πλέον, θα γίνει και ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά είναι και ο πρώτος στόχος και του συνεδρίου του ΣΕΒ. Η κυκλική οικονομία αντιμετωπίζεται μέσα αυτή και τα απορρίμματα. Βέβαια είναι και τα αστικά απορρίμματα, αλλά είναι και άλλα υλικά. Αντιμετωπίζονταν τόσα χρόνια σαν ένα θέμα περιβαλλοντικής φύσης. Η κυκλική οικονομία είναι μείζον ζήτημα. Πρέπει να αντιληφθούμε πλέον, γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη το έχουν ήδη αντιληφθεί, ότι ειδικά οι κοινωνίες όπως η δική μας, που έχουμε πεπερασμένους φυσικούς πόρους και έχουμε πάρα πολλούς πόρους εισαγόμενους. Και σε υλικά, αυτό εδώ το πράγμα για παράδειγμα είναι ένα εισηγόμενο υλικό, το οποίο όταν τελειώσει ο χρόνος ζωής του. Εμείς έχουμε δύο επιλογές. Ένα να το πετάξουμε κάπου και να αγοράσουμε ένα καινούργιο με εισαγόμενο χρήμα ή να το ξαναφτιάξουμε και να καταφέρουμε να λειτουργήσουμε να το ξανά αυτά που έχει μέσα να τα επαναχρησιμοποιήσουμε. Σε τέσσερις πυλώνες λοιπόν. Πυλώνα πρόληψης. Να επιλέγουμε εκείνα τα προϊόντα τα οποία μπορούν να έχουν πολλούς κύκλους. Δεύτερον, πυλώνα επαναχρησιμοποίησης. Όχι απλή ανακύκλωση. Όχι πετάω δηλαδή ένα γρανάζι στο χιτήριο, αλλά το γρανάζι το ξανακάνω γρανάζι. Και ο πυλώνας φυσικά της ανακύκλωσης για τα υλικά τα οποία είναι ανακυκλώσιμα, νομίζω χαρίζουν ένα νέο κύκλο εργασιών στους μικρομεσαίους επαγγελματίες και ειλικρινά πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα ασχοληθούν με το και ως πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών και προϊόντων δευτερογενούς αγοράς, αλλά και αυτοί οι οποίοι στην επιχείρησή τους θα επιχειρήσουν να κάνουν τέτοια, να ακολουθήσουν αυτή την τακτική, θα ανακαλύψουν ότι υπάρχει ένας πακτολός χρημάτων που σήμερα δυστυχώς υπάρχει ακόμα, αλλά δυστυχώς είναι στα πλαίσια της παραοικονομίας σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Εμείς μόνο από μεριάς μας πολιτεία θα κάνουμε τη μάχη να φύγει από την παραοικονομία αυτός ο κλάδος, γιατί όταν στην παραοικονομία δημιουργεί και αθέμητο ανταγωνισμό σε υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες δεν το κάνουν, που είναι τις καλές πρακτικές, αλλά ταυτόχρονα αναφέρουμε αυτό το χρήμα και αυτό το κύκλο εργασιών μέσα στην αγορά. Αυτό θα κάνουμε σαν μεριά μας. Από μεριά σας περιμένουμε τις ιδέες σας, γιατί ξέρουμε τελικά είσαστε οι φορείς των ιδεών που εμείς θα υπηρετήσουμε. Δεν θέλω να κουράσω άλλο. Αυτά ήθελα τα λίγα να πω. Αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα τέταρτο, πέμπτο, με μεγάλη μου χαρά να το απαντήσω. Αν είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων ή αν είναι στα πλαίσια άλλων υπουργών, με χαρά να το μεταφέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον Υπουργό. Κύριοι συνάδελφοι, ήταν να σας πω όπως και σας προείπα, να αρρώσουμε, να ακούσουμε, να πάρουμε κάποια πράγματα θετικά. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι από πριν το επιμελητήριο έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά στην πράσινη ανάπτυξη. Το βλέπετε και στο site. Ο χώρος που αφορά αυτό που ονομάζουμε το περιβάλλον είναι τεράστιος επιχειρηματικά. Ο κ. Υπουργός είναι πάντα λίγο μίλητος, μου το είχε πει και εκ προημίου. Σας λέω τους μεγάλους τομείς που θα αποτελέσουν ένα κορυφαίο κομμάτι και το οποίο οφείλουμε σαν επιμελητήριο κάποια στιγμή να ασχοληθούμε παραπάνω. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι το κομμάτι της ανακύκλωσης, το οποίο διαρκώς θα μεγαλώνει. Όταν την πρώτη φορά ήταν τον Υπουργό στο γραφείο και τον ρώτησα γιατί τόσο σκαυγάς γι' αυτό, ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο μεγάλο είναι αυτό το κομμάτι και πόσο μεγαλώνει. Και μεγαλώνει από πάρα πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα έχουν μπει σε αυτό το κομμάτι και που διαρκώς θα μεγαλώνει γιατί είναι και οδηγίες της Ευρώπης. Θέλω να σας πω κάτι που ο Υπουργός δεν είπε, υποθέτω, ότι ο άλλος μεγάλος σκαυγάς θα είναι τα σκουπίδια. Θα είναι ο μεγαλύτερος καυγάς επιχειρηματικός
του 21ου αιώνα στην Ελλάδα, που είναι μια απίθανα μεγάλη επιχείρηση. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι αφορά το κομμάτι που ονομα, αυτό που ονομάζουμε πράσινα κτίρια και πώς επιδοτούνται ή αν θέλετε το ενεργειακό, στο οποίο κάναμε τρεις εκδηλώσεις στο Πελτήριο, θυμίζω, γι' αυτό και ήθελα να έρθει ο Υπουργός, για το τι σημαίνει αυτό που ονομάζουμε να βρούμε τους καταλληλότερους τρόπους επιχείρησης ώστε να κάνουν οικονομίες κλίμακος. Ξέρετε καλά ότι μόνο οι λάμπες LED, αν μπουν στα κτίρια, έχουν μια μείωση του ρεύματος που είναι 30-40%, τα οποία και το περιβάλλον θα έχουν και η οικονομία πολύ μεγάλη στα κτίρια. Τα θέματα λοιπόν είναι πάρα πολλά. Θα πάμε μερικά ψήγματα, εγώ θέλω να κάνετε ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Σας λέω δε ότι ακόμη και αυτό που συζητήσαμε σήμερα για την πολύ μεγάλη επιτυχία του ΕΑ με τον Αλή Μπαμπά, που σήμερα είχαμε μια συνέντευξη τύπου που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και το ταξίδι που περιμένουμε τις εταιρείες στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο έχει κομμάτια που αφορούν το περιβάλλον μέσα στην πλατφόρμα, για να φανταστείτε πόσο μεγάλο αυτό το κομμάτι. Θέλω να θεωρήσω επιτυχία, επιτρέψτε μου, για ένα κομμάτι του επιμελητηρίου, ότι ο Υπουργός που πιστεύω ότι μπορεί να το προχωρήσει, αυτό που ανέφερε στην αρχή, ότι το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης λύνει δύο θέματα. Στην ίδια την κυβέρνηση αναγκάζει τις επιχειρήσεις να πάρουν τα μέτρα που χρειάζεται, άρα χρειάζεται λιγότερος έλεγχος, γιατί πάρα πολύ απλά αντιλαμβάνεστε ότι η ασφαλιστική εταιρεία να το ασφαλίσει θα χρειάζεται να υπάρχουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας για να μπορεί να ασφαλίσουμε. Αυτό έχει λοιπόν την οικονομική βάση. Δεν έχει μόνο οικονομική βάση, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι. Μα όλοι μας θέλουμε να υπάρχει λιγότερη ρήπανση του περιβάλλοντος. Η ρήπανση στα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλώνει και έχουμε τα αποτελέσματα στο περιβάλλον, σαν το χθεσινό χαλάζι, που είναι σε μια εποχή δεν συμβαίνει εύκολα. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι και κοινωνικό θέμα η προστασία του περιβάλλοντος.